Ο κύριος Πάρης Τσελεπίδης, ο οποίος έδωσε πρώτο στην είδηση, την χθεσινή, τη σημαντική είδηση για την απαλλαγή του Πανετολικού. Γι' αυτό νωρίτερα Πάρη είχε βγάλει και αυτή την ανακοίνωση η Λίγκα, ότι θα πάει σε συμβούλιο για την επικύρωση, σε συνέλευση μάλλον, όχι συμβούλιο, καλά είπα, για την επικύρωση της βαθμολογίας από τη μέση και κάτω, έτσι, για τα play-outs δηλαδή. Οπότε μπαίνουν όλα σιγά σιγά σε μια ροή κανονική. Ναι, καλησπέρα κιόλας. Καταρχήν, αυτό που προκύπτει είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά είναι αν κατά πόσο η πλευρά του ΙΣΠΑ Πανετολικός, όπως είπα και χθες το απόγευμα, θα προχωρήσει σε κάποια έφεση, η οποία έφεση έχει να κάνει με τη μείωση του χρηματικού προστίμου το οποίο της έχει επιβληθεί, γιατί ο βασικός στόχος της επιτεύχθηκε, δηλαδή να μην κινδυνεύσει, να μην υπάρξει δηλαδή απόφαση περί υποβιβασμού της στην Super League 2 από την Super League 1 για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εντάξει, ιδιαίτερα υψηλό το πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε, 300.000 ευρώ, είναι μια πραγματικότητα αυτή. 20.000 ευρώ είναι το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε στον ποδοσφαιριστή Κορνέλιους, ο οποίος φέρεται από την πρώτη στιγμή ότι ήταν αυτός στον οποίο πάνω είχε γίνει το σχετικό ποντάρισμα, ήταν το νούμερο ένα φαβορί, μάλιστα πρέπει να το πούμε αυτό από τις σχηματικές εταιρείες, ότι έβλεπε και την κάρτα. Καθόλου έκπληξη δεν προκαλεί αυτό, καθώς είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε δει τις περισσότερες κίτρινες κάρτες από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή του Πανετολικού στην διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περίοδου, είτε στην κανονική διάρκεια, είτε ακόμα και στην διάρκεια των play-outs όπου συμμετείχε η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Πρόκειται για τον Διεθνή Καναδό, ο οποίος θα δώσει το παρόν και στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν τον Κάναδα, στο Κατάρ. 40.000 ευρώ το υψηλότερο πρόστιμο που θα μπορούσε να επιβληθεί στον Χρήστο Κουτσοσπύρο και δεκαετή απαγόρευση, όπως έλεγαν οι πληροφορίες μου από την πρώτη στιγμή που μεταφέρθηκαν μέσα στο Λίμπερο 107,4 στους αγωνιστικούς χώρους. Έχω την αίσθηση πως η πλευρά της Πανετολικός, αυτό έλεγε το ρεπορτάζ στη διάρκεια της Εθνικής Μέρας, έχει τρεις εργάσιμες μέρες μπροστά της για να κινηθεί και να μειώσει το χρηματικό πρόστιμο που της επιβλήθηκε, και πέντε εργάσιμες μέρες ή πέντε μέρες, αυτό είναι το μόνο που δεν μπόρεσε να διευκρινίσει, έχει αν τυχόν υπάρξει έφεση από την άλλη πλευρά. Και δεν έχει να κάνει με τις ομάδες, αλλά έχει να κάνει, από ό,τι μαθαίνει ο Γιώργο και να το μεταφέρουμε αυτό, έχει να κάνει με την πλευρά του... Είναι πολύ λεπτό το θέμα, γι' αυτό κιόλας δεν θέλω να πούμε οτιδήποτε το οποίο να μην έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Αν ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας ασκήσει έφεση, μόνο αυτός, και έχει πέντε μέρες στη διάθεσή του, μπορεί να προσβάλλει τη συγκεκριμένη απόφαση και τότε να καθυστερήσει η επικύρωση της βαθμολογίας από το 7 μέχρι το 14. Έχω την αίσθηση πως δεν θα αλλάξει κάτι. Έχω την αίσθηση πως θα μείνει η υπόθεση ως έχει, και αν δικαιωθούν τα λεγόμενά μου, αυτό σημαίνει, όπως είπα και χτες με τον Νίκο και τον Κώστα, ότι ο Πανετολικός παραμένει κανονικά στη Super League. Ξεκινάει την προετοιμασία του στις 20 του Ιούνιου. Πάει για βασικό στάδιο προετοιμασίας στη Σερβία και όχι στην Ολλανδία. Για το λόγο ότι υπήρξε εκεί πέρα η έβρεση ενός εξίσου πολύ καλού αθλητικού κέντρου που επιλέγει σε μεγάλο βαθμό και ο Ερυθρός Αστέρας. Και η Λαμία θα είναι η αντίπαλος της Βέρειας όταν οριστούν επιτέλους αυτά τα δύο παιχνίδια του Μπάρας, για το ποια ομάδα θα βρίσκεται τη νέα αγωνιστική περίοδο στα play στην Super League 1 και ποια θα βρίσκεται στην Super League 2. Επίσης, όσον αφορά τον τηλεοπτικό χάρτη, είχαμε συζητήσει και μαζί μετά τη συμφωνία του Ολυμπιακού για τα επόμενα τρία χρόνια με την Κοσμοτέ TV, ότι ήταν ένα ερωτηματικό ο Άρης, ο οποίος παρέμεινε στην Νόβα, όπως φαινόταν πως θα ισχύσει αυτό το πράγμα και δεν θα άλλαζε τηλεοπτική στέγη. Ο Λεβαδιακός, όπως όλα δείχνουν, θα πάει στην Κοσμοτέ TV στη θέση του Απόλλωνας Μήνης που υποβιβάζει, και ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό τη στιγμή αυτή, όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, έχει να κάνει όχι τόσο με τη Λαμία και τη Βέρεια, γιατί η Λαμία, αν μείνει, θα παραμείνει στο πακέτο της Κοσμοτέ TV, λογικά στη θέση της, αν καταφέρει να προβιβαστεί η Βέρεια, θα έρθει σε εκείνο το πακέτο των ομάδων. Είναι με το τι Μελιγιανές, από ό,τι λένε οι δικές μου πληροφορίες, με το μέλλον του ΠΑΣ Γιάννα και το σε ποια από τις δύο πλατφόρμες ο Άγιαξ Σπύρου και ευχάριστη έκπληξη φετινής πορείας στην Super League Ντερβέτεν θα βρίσκεται. Μάλιστα. Ωραίο αυτό, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορώ να βάλω μια τελεία όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά. Όσον αφορά τα μπασκετικά, νομίζω ότι εξήγησέ μου αυτή την κατάρρευση της τελευταίας περίοδου. Δεν ξέρω, που δεν έβγαλε το χθεσινό σημείο μας. Το έβλεπα τα ξημερώματα Πάρη. Μιλήσαμε νωρίτερα και με τον Χρήστο τον Μαρμαρινό, που ήταν τα ξημερώματα και αυτός μαζί με τον Βασίλη του Σκούντη, και παρακολουθήσαμε όλοι αυτό το απίστευτο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή, το πώς το συν 15 έγινε μείον 15. Το 78-92, έτσι δεν είναι.
78-92 ήταν το σκορ από όσο η Ιταλία. 16 δευτερόλεπτα νομίζω πριν το τέλος της περίοδου. Νομίζω και νωρίτερα 87-72, κάπως έτσι ήταν. Είχε πάει στους 15. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, βασικά, τι, δεν ξέρω. Είναι η κλασική περίπτωση που λέμε ότι ό,τι πετάς μπαίνει. Έτσι ακριβώς έγινε. Όταν έχουν οι Celtics 9 στα 11 τρίποντα στο τελευταίο 12λεπτο, τώρα δεν. Και Warriors να έχει απέναντι. Κερδίζει. Το μόνο που επιβεβαίωσε η νίκη αυτή των Celtics, Γιώργο μου, είναι ότι έφτασε με αυτόν τον τρόπο στους τελικούς. Δηλαδή, έτσι, με break στο break. Δηλαδή, έκαναν 2 και 3 στις δύο προηγούμενες καταστάσεις των αντιπάλων τους και ξεκινούν με break στους τελικούς. Μάλιστα, ήδη ο επόμενος τελικός δίνεται με μεγαλύτερο φαβορί του Warriors. Θεωρώντας οι Book πως θα βγάλουν αντίδραση και θα κερδίσουν τη φορά αυτή πιο σίγουρα από ό,τι ήταν να κερδίσουν το πρώτο παιχνίδι του Celtics. Θα το δούμε αυτό. Πρέπει να παίξουν και οι άλλοι, γιατί χθες ήταν ο Κάρι κόντρα στους Celtics. Όλοι οι άλλοι ήταν. Δεν ξέρω, ο Τόμσον όταν ο Κάρι κάνει όργια, λες και τσατίζεται, λες και εκνευρίζεται, ας πούμε, και δεν παίζει καλά αυτός. Δεν ξέρω. Εντάξει, δηλαδή εν ολίγης λες ότι πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ομάδα και δεν παίζει καθένα για την πάρτι του. Δηλαδή. Ναι. Αυτό και μόνο. Και πόσο δε όταν έχουμε φτάσει στους τελικούς. Τέλος πάντων. Ήταν σοκ το χθεσινό. Μακάρι να λειτουργήσει ευεργετικά. Εδώ αναφέρεται το όνομά σου να τα πούμε αυτά ακόμα και σε σχόλιο ανάρτησης στο Facebook ότι δεν πρέπει να στεναχωριέσαι και ότι οι Warriors θα το πάρουν στο τέλος. Στεναχωρήθηκα πολύ χθες. Δηλαδή κάποια στιγμή πήγα να εκνευριστώ, άρχισα να φωνάζω, να βρίζω. Μετά έβλεπα την ώρα, λέω. Είχα και χρόνια να το κάνω αυτό. Εντάξει, έχω περάσει στιγμές εγώ στο σπίτι μου 7 η ώρα να βρίζω, να φωνάζω, να χτυπιέμαι και διάφορα άλλα. Ηρέμησα τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα το χθες με έπιασα κάποια στιγμή, αλλά το αντιμετώπισα πολύ ήρεμα στο τελευταίο 12λεπτο, γιατί και εγώ ας πούμε δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Έλεγα ρε φίλε, εντάξει, βάλανε 1, 2, 3, πόσα ρε. Δηλαδή ο Smart τα έβαζε, ο Horford τα έβαζε. Και όσο μου την έσπασε περισσότερο, έστενε και φυλάκι μετά το τέλος του αγώνα. Αλλά ο White αυτός εδώ με την κορδέλα. Τι να, δεν ξέρω εγώ. Μέχρι και ο άλλος αυτός πώς λέγεται ο Αυστριακός είναι. Τι να, έναν που έχουν ένα καδρόνι ψηλό. Περίμενε, με κόλλησε και εμένα τώρα στη γωνία. Ναι, ρε, αυτό είναι. Με κόλλησε, γιατί εχθές με ανάγκασε με το που κλείσαμε να ασχοληθώ με το Ρολάν Καρός. Πέρασε ο Ρουτ και όχι ο Ρούνε τελικά. Αυτό που απέκυψε στο Τσιπά. Και τώρα μου λες τώρα για τα καδρόνια. Πώς λέγεται αυτός εδώ, ναι, ένα καδρόνι μου, μέχρι αυτό ο Τάις, μέχρι και αυτό μας έβαλε τρίποντο. Μέχρι και ο Τάις. Ναι. Έβγαλε γλώσσα και ο Τάις. Τρεις πόντους, δηλαδή έπαιξε 6 λεπτά. 1-1 τρίποντο. Αυτό είχε, δεν είχε τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα 0. Α, έκανε και ένα κόψιμο. Ναι, έκανε και ένα κόψιμο και ένα φάουλ. Αυτό έκανε. Μέχρι και αυτό έβαλε τρίποντο. Το καδρώνει. Ή να μην χάσουμε μετά, ρε πάρει. Τέλος πάντων, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Αυτό και μόνο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον να πάρουν το μήνυμα. 21-41 τρίποντα είχαν. Και εμείς 19-45. Φαντάσου. Ναι. Και καμία σχέση με το τι ποσοστό είχαν στα τρίποντα στην πρώτη περίοδο οι Warriors, έτσι. Ναι. Να το πούμε αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στο σήμερα, γιατί αυτό ανήκει στο χθες, όπως το χθες ανήκει η μεγάλη νίκη της Γαλατασαρά του Πιστιόλη κόντρα στην προαθλήτρια, στην κάτοχο της EuroLeague, στην ΕΦΕΣ και το 2-2. Να δούμε αν η ομάδα του Κότητα και αν όντως μπορεί να δείξει το ίδιο υψηλό κίνητρο επίπεδο και ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει ακόμα να είναι ζαλισμένος από τα δύο πρώτα παιχνίδια. Στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τρίτο παιχνίδι ημιτελικής σειράς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Λάρισα. Θα πάμε το σύν 15, δηλαδή η Λάρισα να αντέξει κόντρα στον Παναθηναϊκό, που θεωρώ δεδομένο ότι θα βγάλει αντίδραση και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να πάει τη διαφορά όσο πιο ψηλά γίνεται. Παρ' όλα αυτά, στηρίζουμε την ομάδα του κάμπου στο σύν 15 να αντέξει, αν χάσει, που θεωρώ ότι θα χάσει, να μην χάσει με διαφορά μεγαλύτερη από 15 πόντους. Αυτά είναι τα παιχνίδια, η σειρά μάλλον είναι στις δύο νίκες ή στις τρεις. Όχι, είναι στις τρεις. Α, στις τρεις, εντάξει. Είναι στις τρεις. Υπάρχει τέταρτο παιχνίδι την Κυριακή στη Λάρισα. Τώρα σε ποια φάση είμαστε, ημιτελικά είναι αυτά? Ημιτελικά, ναι. Νομίζω ότι θα τελειώσει η σκούπα το Ολυμπιακός Προμηθέας, έτσι όπως παίζει ο Προμηθέας. Ο Ολυμπιακός πιο πολύ ζωρίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με το Περιστέρι παρά με τον Προμηθέα. Mm-hmm. Και ότι ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να τον αναγκάσει η Λάρισα να πάει τη σειρά και σε 5 παιχνίδια. Θα δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Πάρη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.